Ξέρετε, εμένα αυτές τις μέρες μου ήρθαν όλα μαζί. Κατέβηκα μετά από 13 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποψήφιος βουλευτής, εξελέγη στην Β' Αθηνών και μετά την εκλογή μου, και ενώ δεχόμουν συγχαρητήρια από τους πολίτες, πήρα το τηλεφώνημα του Πρωθυπουργού να αναλάβω αυτό εδώ το Υπουργείο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να κάνω ό,τι καλύτερο γίνεται προκειμένου να τιμήσω την εμπιστοσύνη και των πολιτών της Β' Αθηνών, αλλά και την εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού να μου αναθέσει αυτό το ιδιαίτερα κρίσιμο Υπουργείο. Πριν από τις εκλογές, είχα σύνθημα ότι πρέπει να ανεβάσουμε ψηλά το πήχη. Εδώ ο πήχης έχει ήδη ανέβει, διότι ο Μιχάλης Ολιάδης έκανε καλή και συγκεκριμένη δουλειά. Έχει να δείξει χειροπιαστά αποτελέσματα. Αποτελέσματα που τα εκτίμησαν οι συμπολίτες μας την ίδια περιφέρεια και εγώ κατεβαίνω, το κατέταξαν στην πέμπτη θέση. Και νομίζω ότι όλοι οφείλουμε να τον ευχαριστήσουμε για τη δουλειά που έκανε σε αυτό το δοκίμα. Αναφέρθηκα σε αυτό το έργο. Αλλά ο ίδιος, όπως καταλάβατε, το ξέρει καλύτερα από μένα. Το περιέγραψε με τρόπο ενεργή και δεν έχω να προσθέσω τίποτα του από το ότι θα προσπαθήσω να είμαι εξίσου καλός. Οφείλω να το κάνω, γιατί η Ελλάδα πρέπει να καλύψει το κενό που κυκλοφορίζει με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι, τυχαίνει να ξέρω τις αρμοδιότητες, τη δουλειά που γίνεται σε αυτό εδώ το Υπουργείο. Ξέρω το τομέα, γιατί ήμουν 2,5 χρόνια πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλα 5 περίπου κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τα ίδια θέματα. Επομένως, ξεκινάω από μια καλή βάση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα προχωρήσω βιαστικά. Η βιασύνη δεν είναι καλός σύμβουλος. Το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να αισθανθώ σίγουρος ότι γνωρίζω τα θέματα πριν πάρω αποφάσεις. Γι' αυτό έχω πει και στους δημοσιογράφους ότι μέχρι αύριο στις τηλεοράσεις και από εκεί και πέρα για κάποιο χρονικό διάστημα θα με ξεχάσουν, γιατί πρέπει να σκύψω στους φακέλους μου, να είμαι σίγουρος ότι πριν αποφασίζω, γνωρίζω πολύ καλά το αντικείμενο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι δεν θα πάρω καμιά απολύτως απόφαση χωρίς διάλογο. Και όταν λέω διάλογο, δεν αναφέρομαι σε κάποιο σύνθημα, αναφέρομαι σε μια καθημερινή για μένα πρακτική. Αναφέρομαι σε ένα τίμιο, ανθρώπινο και ειλικρινή διάλογο. Με όλα τα κόμματα, με όλες τις συνδικαλιστικές παρατάξεις, με όλους τους φορείς. Σε 13 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου συνεργάστηκα και με τους σοσιαλιστές και με τους φιλελευθέρους και με τους πρασίνους και με τους αριστερούς, είναι πολύ αργά για να το ξεχάσω. Και από εκεί και πέρα θα κάνω και κάτι άλλο που έχω μάθει επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο διάλογος έχει ένα χρονοδιάγραμμα. Δεν μπορούμε να συζητάμε επάφερο. Στο τέλος της τετραετίας, εμείς θα κριθούμε να κάνουμε το διάλογο. Επομένως, αφού κάνουμε το διάλογο και λάβουμε υπόψη όλες τις απόψεις, θα καταλήξουμε σε αποφάσεις. Και θα προχωρήσουμε μπροστά, γιατί το οφείλουμε όχι μόνο στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που μας τίμησαν με τις τελευταίες εκλογές, το οφείλουμε σε όλο τον ελληνικό λαό.